Οι ανωδικές τάσεις σε ό,τι αφορά τις διαγνώσεις νέων καρκίνων αποτυπώνονται και στην Κρήτη. Με τα χρόνια μετά τον κορονοϊό να δείχνουν ότι έχουν το ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις νέες διαγνώσεις. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των νέων ασθενών φοβερά. Θα σας πω μόνο ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το 2022 δέχεται 100 νέους ασθενείς με καρκίνο το μήνα, περισσότερους από ότι το 2021. Η αύξηση στους αριθμούς πίσω από τους οποίους βρίσκονται άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και δίνουν μια πραγματική μάχη ζωής, έρχεται να αυξήσει τα ποσοστά και των νέων ασθενών από ευάλωτα νοικοκυριά. Ασθενείς που υπό το βάρος των ελλείψεων σε νοσοκομεία και δομές καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να δώσουν αυτή τη μάχη. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει και την κάλυψη τέτοιων αναγκών αναλαμβάνει όλο και πιο συχνά δίκτυο συλλόγων όπως ο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο. Αν τώρα δεν έχουν και κάποιο ταμείο ανεργίας είναι πρόβλημα και πρέπει να στηριχτούν οικογένειες. Πρέπει να στηριχτούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομική, είναι και ακόμα και βοήθημα να παίρνουν, είναι τόσο λίγο που οι ανάγκες δεν βγαίνουν. Και επομένως εκεί πρέπει να το στηρίξουμε, βεβαίως. Έχουμε αυξημένα περιστατικά. Έχουμε πολλαπλασιασμό, γιατί έχουμε και πολλαπλασιασμό δυστυχώς των ασθενών. Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία και την πολιτεία, μέλη του Συλλόγου, εθελοντές και πολίτες σήμερα συμμετείχαν για 8η χρονιά στον περίπατο που οργανώνει ο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης των παροχών υγείας και στο στάδιο της πρόληψης και της έγκυρης διάγνωσης, που αποτελεί, όπως τόνισαν, το κλειδί για την καλή πορεία του ασθενούς. Η πρόληψη είναι αυτή που εξασφαλίζει την καλύτερη έκβαση της νόσου, εάν το γράφει η μοίρα μας να μας χτυπήσει κάποια στιγμή την πόρτα. Ο περίπατος που περιελάμβανε μια κυριακάτικη βόλτα από την 25η Αυγούστου και ένα τμήμα της παραλιακής λεωφόρου υπήρξε η αφορμή στο κέντρο της πόλης το ύφος να είναι εορταστικό. Κοντά στα μέλη και τους εθελοντές, ανάμεσα σε δεκάδες πολίτες, στο κάλεσμα του Συλλόγου συμμετείχε και ο παραολυμπιονίκης μας Μανώλης Στεφανουδάκης. Είναι ότι νοιάζομαι για τον συνάνθρωπο, νοιάζομαι για τον άνθρωπό μου, νοιάζομαι για τη μάνα μου, για την αδερφή μου. Έτσι νομίζω ότι είναι η σημερινή μέρα και πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι, όχι μόνο σήμερα αλλά κάθε μέρα. Κάθε χρόνο και στο Ηράκλειο, ο Οκτώβριος, που είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού παγκοσμίως, μετατρέπεται σε μια αφορμή για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, που όπως επισήμαναν στελέχοι του ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθεια ένταξης στην καθημερινότητά μας συνηθιών που χτίζουν ασπίδα προστασίας. Είναι στο χέρι του καθενός και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρέπει να νοιαζόμαστε γι' αυτό, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να σκεφτόμαστε πώς ζούμε, πώς τρώμε, την άσκησή μας και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε εκτός από τις εξετάσεις.